Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι, ένα story time, ένα καθιστικό βίντεο, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το story time θα έχει να κάνει με το πώς φύγαμε εμείς από τα Γιάννενα, τα οποία είναι η πατρίδα μας. Εγώ είμαι μισή από Γιάννενα, μισή από Εύρο, μισή από Θράκη. Τα λέω ξανά και για τους καινούριους. Και ο Χρήστος είναι και από τους δύο γονείς του από Γιάννενα. Θα σας πω την ιστορία μας πώς φύγαμε από τα Γιάννενα, πώς ήρθαμε στη Ρόδο. Είμαστε τα τελευταία 10 χρόνια εδώ στη Ρόδο. Ήρθαμε το 2014. Γέννησα τον Γιώργο στα Γιάννενα σε μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες. Η προηγούμενη σχέση του Χρήστου ήταν για αρκετά χρόνια, με την οποία ήταν τα φτιάχνουμε, τα χαλάμε, τα φτιάχνουμε, τα χαλάμε, πάω με άλλες, πας με άλλους και κάπως έτσι, τέτοια σχέση. Και εγώ είχα μια σχέση 2,5 χρόνια. Στην παρεούλα μας θα έχουμε και τον Μιχαήλ Άγγελο, γιατί δεν αισθάνεται καλά. Οπότε θα έχουμε και το γλυκό μου το πλασματάκι. Δεν έχουμε έρθει να μιλήσουμε σήμερα σε αυτό το βίντεο για πρώην, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Οι πρώην μας, επειδή δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι εγώ με τον Χρήστο είμαστε μαζί και ότι προχωράμε τη ζωή μας αφού χωρίσαμε μαζί τους, έβγαλαν όνομα όταν έμαθαν ότι εγώ είμαι έγκυος, πως η πρώην του Χρήστου μας έκανε τσακωτούς στο σπίτι τους, ενώ ήταν σπίτι του Χρήστου και ενώ είχαν χωρίσει 3 μήνες πριν. Μας έκαναν τσακωτούς και έτσι χωρίσανε, ότι ήμουν εγώ η αιτία, ενώ δεν είχε καμία σχέση αυτό. Έκανε βλακία ο Χρήστος, έστελνε μηνύματα με μία άλλη εκείνη την περίοδο. Σας τα λέω γιατί εγώ με τον Χρήστο ήμασταν φίλοι πριν να γίνουμε ζευγάρι, αντρόγινο και συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή. Οπότε επειδή ήμασταν φίλοι, τα ξέρω, ήξερε και εκείνος, με συμβούλευε τι να κάνω, το συμβούλευα κι εγώ. Δεν υπήρχε κάτι ερωτικό μεταξύ μας, πάντα μου άρεσε, πάντα του άρεσα, αλλά δεν υπήρχε κάτι πονηρό. Τέλος πάντων, εκείνη γύρισε και έβγαλε βούκινο σε όλα τα Γιάννενα, σε όσους μας ήξεραν και παραπάνω από αυτούς που μας ήξεραν, πως φταίω εγώ, ότι είμαι εγώ η αιτία. Και το ίδιο έκανε και ο πρώην μου, ενώ με κεράτωνε με την πρώην του και πλέον είναι μαζί και έχουν παιδιά και καλά να είναι. Αλλά αποδείχτηκε το τι συνέβη εν τέλει. Ναι, δεν κρατάω κακία, δεν θέλω όμως και καμία επαφή. Αλλά θεωρώ ότι μετά από 10 χρόνια μπορώ να μιλήσω, θα μπορούσα και κατευθείαν να μιλήσω γιατί εμένα έθιξαν όλα αυτά και το Χρήστο, κανέναν άλλον. Και ότι ο Γιώργος είναι του πρώην μου και λέω ο Θεός τον έστειλε ολόιδιο με τον Χρήστο για να αποδείξει σε όλους το ποιος είναι ο Γιώργος. Πολλοί μου είχαν πει τότε και φίλοι μου και αυτά γιατί δεν κάνεις ένα DNA να τους βουλώσεις τα στόματα, γιατί πραγματικά είχε ακουστεί σε όλα τα Γιάννενα, σε όσους με ήξεραν. Είχα βγει εγώ ή καταλάβατε, επειδή μας βλέπουν και μικρά παιδάκια, δεν θέλω να εκφραστώ και επειδή έχω και τον Άγγελο εδώ προφανώς. Είχα βγει εγώ τέλος πάντων της όλης υπόθεσης. Οπότε όλο αυτό εμένα, στην εγκυμοσύνη μου, με έριξε πάρα πολύ. Ήμουν στα στάδια επιλόχιου όταν γέννησα και αποφασίζουμε με τον Χρήστο, γιατί και ο συνέτερός του άρχισε να λέει κουβέντες και μέσα σε αυτά ήταν και αδερφός του Χρήστου και η συνυφάδα μου. Μέσα σε αυτούς ήταν και η πεθερά μου, πλέον έχουν ζητήσει όλοι συγγνώμη, πλέον έχουν καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, δεν τους κρατάω καμία κακία. Μέσα σε όλα αυτά η μάνα μου, εκεί που δεχόνευε τον πρώην μου να πηγαίνει και να τον βρίσκει και να του ζητάει συγγνώμη, κορυφαίο. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πιάνω, ούτε θα πω, δεν πιάνω ονόματα, αλλά λέω ποια άτομα ήταν αυτά που δεν στάθηκαν δίπλα μας καθόλου. Εκείνη την περίοδο ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Η μάνα μου πέρα από αυτά είχε κάνει μια απόπειρα με το που γέννησα τον Γιώργο. Μου έστειλε μηνύματα ότι θα αυτοκτονήσει, ότι θα κάνει απόπειρα, ότι δεν είχε νόημα η ζωή της. Μέσα σε πολλές που έχει κάνει. Ήταν μία φορά και αυτή.
Γιώργος δεν είχε κλείσει καν 3 εβδομάδες και τρέχαμε στα βουνά να τη βρούμε. Στα βουνά και στα λαγκάδια να τη βρούμε, να τη σώσουμε. Τη βρίσκουμε, την πάμε στο νοσοκομείο να κάνει κλίση. Καταστάσεις που έχω ζήσει από πολύ μικρή ηλικία, πολλές φορές, και με στεναχωρούν και με πληγώνουν, γιατί θα μπορούσα να είμαι σε μια άλλη οικογένεια, με φυσιολογικούς γονείς, και να μην έχω αυτά τα θέματα. Αλλά αυτές οι καταστάσεις με έχουν κάνει δυνατή σήμερα. Το βίντεο δεν θα έχει ανοιχτά τα σχόλια, γιατί δεν θέλω κανένας να πάει να γράψει την κακία του, ούτε να μου γράψει ότι με λυπάται. Δεν θέλω κανένας να λυπάται κανέναν. Δεν μπορείς να λες τον άλλον «σε λυπάμαι». Δεν είναι όμορφο να το λες. Οπότε το βίντεο αυτό θα έχει τα σχόλια όλα κλειδωμένα. Απλά θέλω έτσι να σας βγάλω ένα κομμάτι της αληθινής μου ζωής και αυτά που βίωσα και πέρασα. Πολύ άσχημα συναισθήματα, να μην είναι κανένας δίπλα σου. Βέβαια είχα τον Χρήστο Βράχο και ο Χρήστος είχε εμένα αντίστοιχα. Έχουμε περάσει από 40 κύματα που λένε τη σχέση μας και το γάμο μας σαν ζευγάρι και γι' αυτό είμαστε ερωτευμένοι και αγαπημένοι ακόμη και θα είμαστε. Πολλές καταστάσεις. Ένας από αυτούς ήταν και ο συνέτερος του Χρήστου, γιατί ο Χρήστος ήταν υπάλληλος σε μια κρεπερή που είχαμε και έγινε συνέτερος. Ήμασταν και εμείς σε αυτή την κρεπερή. Φοζόν ήταν ο άντρας μου, ήμουν και εγώ. Ακούστηκαν λόγια όμως και από εκείνον που υποτίθεται ότι ήταν αδερφός. Ακούστηκαν λόγια τις 5 μέρες που εγώ προσπαθούσα να γεννήσω υπαίθερα, γιατί είχα διαστολή 5 μέρες. Τα είχα όλα, απλά ήταν πολύ γρήγορα να γεννήσω. Ήμουν 36 εβδομάδων και προσπαθούσαν οι γιατροί, με είχε και με δόντια να με κρατήσουν 1-2-3 μέρες όσο μπορούσα παραπάνω. Οπότε με κράτησαν 5 μέρες. Όλοι έκραζαν απ' έξω, σιγά έχει το χρυσό αυτό αυτή που δεν μπορεί να γεννήσει. Και δόξα τω Θεώ που γέννησα και ήμουν καλά και εγώ και ο Γιώργος μου, γιατί το τι θάψη μου έχουμε φάει δεν λέγεται, δεν περιγράφεται. Πάνε αυτά, έχουν περάσει, δεν με πληγώνουν, με πληγώναν τα πρώτα χρόνια, τον πρώτο καιρό, έλεγα γιατί, τι τους έχω κάνει, τι κακό έχω κάνει, γιατί να μου συμπεριφέρονται έτσι, τι τους φταίω, τι έχει συμβεί. Αλλά με τα χρόνια αποδείχτηκε τι είναι ο κάθε ένας, οπότε κρατάω τη στάση που πρέπει να κρατήσω, που θεωρώ εγώ. Έχω διώξει ό,τι τοξικό μακριά μου, και εγώ και ο Χρήστος. Οπότε ναι, συνέβαιναν αυτά στα Γιάννενα, το διάστημα που φεύγαμε. Δεν άντεχα άλλο να βγαίνω και να με κρίνουν και να ακούω, να σχολιάζομαι. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που βίωνα. Και επειδή ο αδερφός μου ήμασταν πάντα δεμένοι και ήταν στη Ρόδο, μου λέει δεν έρχεστε Ρόδο που έχει και δουλειές και δεν έχετε ούτε σπίτι δικό σας πάνω να μείνετε και θα σας φιλοξενήσουμε εμείς όσο χρειαστεί. Μέσα σε αυτές τις κουβέντες ήταν και πρώην νύφη μου, έχει χωρίσει ο αδερφός μου, ότι ναι θα μείνετε όσο καιρό χρειαστεί σε εμάς και ελάτε και θα σας βοηθήσουμε. Όλα τα έξοδα ήταν πολύ μεγάλα για να κάνουμε ολόκληρη μετακόμιση. Πουλήσαμε και κάποια πράγματα, γιατί και εγώ νίκιαζα μόνη μου σπίτι και ο Χρήστος νίκιαζε μόνος του. Και μετά εγώ ξενίκιασα, τα βάλα σε μία αποθήκη και έπρεπε να τα πουλήσουμε, έπρεπε να φύγουνε. Οπότε πούλησα και κάποια πράγματα, αρκετά πράγματα. Και στη μετακόμιση ο μόνος που βοήθησε οικονομικά και πάρα πολύ ψυχολογικά ήταν ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου. Πλήρωσε όλη τη μετακόμιση εκείνος, ενώ εμείς είχαμε κανονικά τα χρήματα, τα είχαμε όλα κανονισμένα, κοντρολαρισμένα. Τα πλήρωσε εκείνος και μας είπε να τα χαλάσουμε για τον Γιώργο και για εμάς, για τα πρώτα έξοδά μας, ό,τι θέλουμε στη Ρόδο. Αδερφού μου το σπίτι, όταν μείναμε 23 ημέρες, από εκεί που θα μπορούσαμε να μείνουμε 2, 3, 4, 5 μήνες, μισό χρόνο, ένα χρόνο. Αλλάζεις τη ζωή σου και έρχεσαι με ένα μωρό 40 ημερών. Ο Γιώργος ήταν 40 ημερών, εγώ ήμουν λεχόνα ακόμη. Κάναμε ολόκληρη μετακόμιση ταξίδι και ήμουν λεχόνα. Ερχόμαστε στη Ρόδο και μένουμε στα παιδιά. Περνάγαμε πολύ ωραία το πρώτο διάστημα.
Πηγαίναμε, ψωνίζαμε στο σούπερ μάρκετ για να μην υποχρεώνονται εκείνοι. Μαγείρευα, βοήθαγα στις δουλειές. Και μας κάει το νέο, ενώ εγώ μόνο δούλευα, γιατί είχα βρει πρώτη δουλειά. Ξεκίνησα στις 10 μέρες, βρήκα δουλειά. Μπορεί και στη βδομάδα να ήταν. Βρήκα δουλειά κατευθείαν σε ένα κομμωτήριο και πήγα για δουλειά. Και έπαιρνα στο Αυγό το Γιώργο. Το Γιώργο δεν τον θύλασα, γιατί μου τον είχαν κρατήσει μονάδα εντατικής για λίγες μέρες. Και κόπηκε το γάλα με όλη τη στεναχώρια. Και ναι, κόβεται το γάλα. Αν δεν έχεις και το μωρό να κάνει τη θυλαστική κίνηση, κόβεται το γάλα. Σας το λέω εγώ που θύλασα 5 χρόνια τα άλλα 2 μου παιδιά. Και με όλα αυτά, με όλες τις συγκυρίες που βίωνα, τη στεναχώρια όλη από όλες τις καταστάσεις, μου κόπηκε το γάλα, οπότε τον έπαιρνα στο κομμωτήριο, εξυπηρετούσα. Όσο σκέφτομαι πόσο δύσκολα έχουμε περάσει, βλέπω πόσο βράχος έχουμε σταθεί στη ζωή μας και πώς τα έχουμε καταφέρει και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Τσάπλωσε, μαμά. Πολύ δύσκολα, αλλά ο Θεός μας βοήθησε να τα καταφέρουμε και να τα ξεπεράσουμε όλα. Ο Χρήστος έπιασε δουλειά μέσα από τον αδερφό μου. Βοήθησε ο αδερφός μου σε αυτό το κομμάτι της δουλειάς. Security. Ήταν φύλακας έξω από τα ξενοδοχεία και έξω από τουριστικά μαγαζιά. Δουλεύει νύχτα, να επιστρέφει πρωί. Και εγώ να πηγαίνω στο κομμωτήριο απόγευμα και κάποιες φορές πρωινά. Μαζί με τον Γιώργο, όταν ο Χρήστος έπρεπε να πάει για δουλειά. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, σας λέω ξανά. Και στις 23 μέρες, 24, εκεί μας ανακοινώνει η νύφη μου. Δεν μπορούσε ο αδερφός μου καν να μας το πει, να μας το ανακοινώσει. Πως αποφάσισαν οι γονείς της να έρθουν διακοπές στη Ρόδο. Οπότε εμείς πρέπει να φύγουμε από το σπίτι, να ξεβολευτούμε και να πάμε να νοικιάσουμε σπίτι. Ο μήνας ήταν Αύγουστος. Δεν μπορούσαμε να βρούμε σπίτι ούτε για δείγμα σε νησί τώρα, με Airbnb, με τουρίστες. Δεν έβρισκε σπίτι ούτε για δείγμα. Ερχόντουσαν από τις σχολές φοιτητές, τα είχαν κλεισμένα, στρατιωτικοί μεταξύ τους συνεννοούνταν για να κλείσουν το σπίτι ο επόμενος, οπότε δεν έμενε κανένα σπίτι άδειο. Και πάμε σε ένα σπίτι προβληματικό, μέσα στην υγρασία, χάλι μαύρο. Τους εδώ θα μου κοιμηθεί, είναι χάλια. Δεν έχει ούτε πυρετό ούτε τίποτα, απλά νιώθει δυσφορία. Και επειδή αποφάσισαν οι γονείς να έρθουν διακοπές, δεν μπορούσαν να το κάνουν τον επόμενο χρόνο, ενώ εμείς αλλάξαμε τη ζωή μας και ήξεραν την κατάσταση. Προφανώς ήταν αφορμή αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, δεν το συζήτησα ποτέ. Το άφησα έτσι. Και βρήκαμε ένα σπίτι και μετακομίσαμε. Δεν τσακώθηκα μαζί τους. Στενευτήκαμε πάρα πολύ οικονομικά. Για μεγάλο διάστημα τρώγαμε φακί και ξερό ψωμί, όπως σας το λέω. Αλλά σας είπα, αυτές οι καταστάσεις σε κάνουν στη ζωή πιο δυνατό. Είχε και δεύτερη δουλειά ο Χρήστος μετά από 2-3 μήνες, σε ένα βενζινάδικο, στο οποίο έμεινε 4,5 χρόνια περίπου. Και τώρα είναι 5 χρόνια στη δουλειά που είναι τώρα, οδηγός, βιτιοφόρου, καυσίμων. Για όσους με ρωτάτε συνέχεια που δεν έχετε δει τα βιντεάκια τι δουλειά κάνει ο Χρήστος, είναι οδηγός σε βιτιοφόρο, σε μεγάλες νταλίκες, σε φορτηγά. Δεν πάει κάπου εκτός. Το νησί δεν μπορείς να πας κάπου εκτός από το νησί εδώ. Είναι μόνο εδώ στη Ρόδο. Αλλά δουλεύει πάρα πολλές ώρες, εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Γιατί είναι έτσι η δουλειά. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι δύσκολα να βρεις οδηγούς. Είναι έτσι η δουλειά, οπότε εργάζεται πάρα πολλές ώρες. Εγώ δούλευα σε ξενοδοχεία όλα αυτά τα χρόνια, μετά από το κομμωτήριο. Πήγα και δούλεψα στα Μαραζίλ, με τα ρούχα τα παιδικά. Δούλεψα εκεί κάνα χρόνο. Μετά έμεινα έγκυος στην Αλεξάνδρα, οπότε σταμάτησα. 7 μηνών που ήταν η Αλεξάνδρα πήγα σε ξενοδοχείο. 7 μηνών πήγε σε σταθμό η Αλεξάνδρα, πολύ νωρίς, αλλά έπρεπε να δουλέψω. Γιατί θέλαμε την αναβάθμιση της δουλειάς του Χρήστου. Δούλευα σε ξενοδοχείο, πολύ δύσκολη η δουλειά στα ξενοδοχεία. Όσοι δεν την έχετε κάνει, καλό θα ήταν να μην την κάνετε, σας το εύχομαι. Όσοι την έχετε κάνει, καταλαβαίνετε το παλούκι. Σεζόν σε μεγάλο νησί, τι γίνεται.
Δούλευα λοιπόν σεζόν, μόνο το χειμώνα καθόμουν, που χειμώνας για τη Ρόδο δεν είναι παιδιά, είναι ένα πεντάμινο. Τώρα συνειδητοποιήσα ότι θα ακούτε και την αναπνοή του Άγγελου πολύ έντονα, ελπίζω να ακούτε και τη φωνή μου όση ώρα μιλάω. Δούλεψα που λέτε σεζόν, μετά πήγα σε ένα άλλο ξενοδοχείο, γιατί εκεί σε αυτό το ξενοδοχείο που ήμουν είχα σεξουαλική παρενόχληση από ένα μεγάλο κεφάλι, θα το πω, στο ξενοδοχείο και δεν του έκαναν τίποτα απολύτως. Και αυτή που έχει το ξενοδοχείο, η κόρη αυτού που το έχει το ξενοδοχείο, που διαχειρίζεται τα πάντα με τον αδερφό της, μαμά τρίτεκνη και αυτή. Βέβαια εγώ τότε είχα δύο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αλλά θέλω να σας πω, μαμά τρίτεκνη δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τελειώνει, βγάζω κουτσά στραβά την χρονιά, γιατί δεν ήθελα να τους κρεμάσω, τέτοιος άνθρωπος είμαι. Αφού τον κατήγγειλα εκείνον σε αυτή μόνο, θα μπορούσα να το τρέξω χειρότερα, να κάνω μηνύσεις και τα λοιπά. Αλλά δεν το προχώρησα, θα μπορούσα όμως. Αγάπη μου. Βγάζω... Πού πονάει η κυλίτσα? Πιο με λίγο ντεπών. Τώρα, δύο λεπτά. Τελειώνει η σεζόν και την επόμενη χρονιά δεν μου έρχεται χαρτί ή μήνυμα ή τηλέφωνο για να πάω στο ξενοδοχείο. Δεν με ξαναπήραν στο ξενοδοχείο. Τόσα έκανε αυτή, σαν μαμά, σαν γυναίκα, για να με υπερασπιστεί. Απαράδεκτη, φεύγουμε από αυτό. Πιάνω σε σούπερ μάρκετ δουλειά, δουλεύω σε σούπερ μάρκετ. Μετά ασχολούμαι με την κομμωτική, δούλευα ό,τι μπορούσα με την κομμωτική. Μετά ξαναπάω σε ξενοδοχείο, δουλεύω μία χρονιά, μένω έγκυος τους πρώτους μήνες στο ξενοδοχείο, αποβάλλω από τα βάρη που σήκωνα, γιατί δεν ήξερα ότι είμαι έγκυος. Ήταν το πρώτο διάστημα που το έμαθα και ήδη είχε ξεκινήσει, πρέπει να έχει γίνει αποκόλληση και τέλος πάντων δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες ιατρικές και αυτά, δεν είμαι γιατρός. Αποβάλλω, χάνω το μωρό. Συνεχίζω όμως κανονικά τη δουλειά, βγάζω όλη τη σεζόν, ξαναδουλεύω άλλη μια χρονιά, μένω έγκυος στον Άγγελο και μου λέει θα ξεκινήσουμε μαζί, θα συνεχίσουμε και αυτά. Λέω είμαι έγκυος, οπότε λέω θα με βγάλετε αναστολή. Βγαίνω για αναστολή, παίρνω τις αναστολές τα χρήματα από όσους μήνες ήτανε και μετά πληρωνόμουν παράλληλα και από το YouTube, μικρά ποσά, πολύ μικρά ποσά, αλλά είχε ξεκινήσει η δουλειά των social να πληρώνομαι. Και πλέον από όταν έμεινα έγκυος στον Άγγελο και μετά είχα την αναστολή, είχα τα επιδόματα όλα επειδή δούλευα, πήρα τα 2.000 του κούλι, είχα δηλαδή τα ποσά, μετά δούλεψα πολύ τους 7 μήνες που ανέβηκα στην ΕΛΕΡ, έβγαλα ένα καλό ποσό και εκεί, οπότε δεν σταμάτησα να προσφέρω οικονομικά, αυτό θέλω να πω. Τώρα έκανα ό,τι έκανα μέσα από το κανάλι, όλο αυτό το διάστημα και ό,τι παραγγελίες είχα από την ΕΛΕΡ. Αυτά. Και τώρα κάνω τα καθαρίσματα σε Airbnb και σε σπίτια. Μένουμε εδώ γιατί ο Χρήστος έχει μια πολύ καλή δουλειά. Όχι, δεν παίρνει 2,5 και 3 χιλιάρικα που νομίζετε ότι παίρνει κάποιοι και με έχετε ρωτήσει. Δεν παίρνει τόσα χρήματα. Αλλά έχει μια καλή δουλειά, έχει τα ένσημά του, έχουμε γίνει και κουμπάρι με τον εργοδότη. Το σκεφτόμασταν αρκετές φορές να φύγουμε πάνω για να πάμε στο μέρος μας να φτιάξουμε σπίτι. Αλλά δεν μας εμποδίζει ποτέ να κάνουμε σπίτι και εδώ. Όλα αυτά τα χρόνια θα πω ότι, και το λέει και ο Χρήστος, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι πήραμε μια πολύ καλή απόφαση να φύγουμε μακριά από όλους και από όλα και να έχουμε την οικογένειά μας μόνοι μας. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και πολλές φορές, πολλές στιγμές να λέω μακάρι να είχα βοήθεια. Τις στιγμές που είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω όπως θα έπρεπε. Κάποιες άλλες στιγμές που θα ήθελα να είμαι με τον Χρήστο να πιούμε ένα καφέ οι δυο μας. Αλλά πραγματικά δεν το μετανιώνω, γιατί δεν θα γυρίσει κανένας να μου πει αύριο μεθαύριο σε βοήθησα στα μεγάλωσα. Δεν θα τολμήσει κανένας να γυρίσει να το πει αυτό, γιατί μόνοι μας είμαστε. Δεν θα γυρίσει κανένας αύριο μεθαύριο να τους πει «Α, η μάνα σας αυτό, α, ο πατέρας σας εκείνο». Οπότε μακριά και αγαπημένοι που λένε, κάπως έτσι. Αυτό ήταν το story time, αληθινές στιγμές από τη ζωή μας. Τα ζήσαμε και μπορώ να σας τα διηγηθώ. Κάποιοι ίσως θυχτούν που τους ανέφερα στο κανάλι, δεν με απασχολεί καθόλου.
Όμως γιατί θα έπρεπε να προσέξουν τότε τη συμπεριφορά τους. Σας είπα ότι έχουν γυρίσει και έχουν ζητήσει κάποια άτομα από αυτούς συγγνώμη και τους έχω συγχωρήσει, και εγώ και ο Χρήστος, αλλά δεν σημαίνει ότι θα φτιάξουν και ποτέ οι σχέσεις μας ξανά. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν θα σας πω, ελπίζω να σας άρεσε. Δεν νομίζω να αρέσει σε κανένα να βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Σας είπα, τα σχόλια θα είναι κλειδωμένα. Όποιος θέλει μπορεί να μου στείλει προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, Μεγάλη Τετάρτη. Πολλά φιλιά. Όταν κλείνει η πόρτα, η οικογένεια βρίσκεται μέσα και όχι απ' έξω. Οι υπόλοιποι είναι συγγενείς. Σταματάει η οικογένεια που μεγάλωσες να είναι η οικογένειά σου. Μένουν συγγενείς και η οικογένεια είναι αυτή που θα φτιάξεις εσύ με τον άνθρωπο που θα επιλέξεις να έχει συνοδοιπόρο στη ζωή σου. Επίσης, δεν ξέρεις σε κανένα σπίτι τι σταυρό κουβαλάει το κάθε σπίτι. Πολλά φιλιά, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά, να περνάτε όμορφα. Κάποια άλλη στιγμή, όταν νιώσω πιο έτοιμη, θα σας κάνω ένα story time για τα παιδικά μου χρόνια, τα εφηβικά μου χρόνια, τις καταστάσεις που πέρασα, γιατί έγινα μαμά σε μαμά. Θα καταλάβετε τότε. Πολλά φιλιά.